πολύ, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή από το Web TV Ορφέας, ανάλυση ξεκινά. Είμαι ο Νίκος Παπουτσής. Σήμερα το θέμα μας είναι δημοσκοπικές εταιρείες ή κομματικές παράγκες. Αυτές οι δημοσκοπήσεις που βλέπουμε είναι ένα μέσο χειραγώγησης ή είναι ένα μέσο εξυπηρέτησης ή είναι μια πραγματική έρευνα. Είδαμε από το Ευρωβαρόμετρο ότι ήταν αντίθετα τα αποτελέσματα που έκαναν οι ευρωπαϊκές εταιρείες, όπου σύμφωνα με το Σύλλογο Εταιρεών Δημοσκόπησης, το 71% απάντησε ότι δεν δέχεται τον, είναι δυσαρεστημένος με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ την ίδια στιγμή οι ελληνικές εταιρείες απάντησαν ότι οι πολίτες πιστεύονται τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Βλέπουμε λοιπόν ότι μας έχουν πάρει χαμπάρι και στο εξωτερικό. Έτσι λοιπόν και εμείς πρέπει να το δούμε από κοντά. Καλεσμένος για το συγκεκριμένο θέμα στην εκπομπή μας είναι ο κύριος Αλέξανδρος Καζαντζής, υποψήφιος βουλευτής με την Ελλήνων Συνέλευσης. Κύριε Καζαντζή, καλησπέρα σας. Ένα θέμα που... Καλησπέρα κύριε Παπουτσή, καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές του ΚΟΕΠ TV Ορφέας. Ένα θέμα που έχει μπει πάρα πολύ καιρό στη ζωή μας, που μας βολιδοσκοπούν απαντήσεις, ερωτήσεις και όλα αυτά και εμείς πρέπει να τα πιστέψουμε. Ας δούμε όμως ποιος είναι ο ρόλος και ο σκοπός των εταιριών αυτών καταρχήν. Σίγουρα κύριε Παπουτσή, οι δημοσκοπήσεις που γίνονται από ιδιωτικές εταιρείες είναι μια διερεύνηση της κοινής γνώμης σε ένα σύνολο πολιτών, η οποία γίνεται ένα ερωτηματολόγιο για να βγάλουν κάποια δεδομένα και αυτά όλα τα επεξεργάζονται για να βγάλουν ένα ποσοστό. Δηλαδή πάνω σε αυτό το ερωτηματολόγιο βάσει κάποιου, δηλαδή αν πάρουμε από κάποιες δημοσκοπήσεις βλέπουμε για πρόθεση ψήφου ή πρόθεση σωστή ή λάθος επιβολής μέτρων τελευταία που βλέπουμε. Είναι διάφορες δημοσκοπήσεις που γίνονται από ιδιωτικές εταιρείες τις οποίες αναθέτει το ίδιο το πολιτικό σύστημα για συμφέροντα φυσικά των κομμάτων. Από πού, μιας και μου δίνετε την βάση αυτή, από πού χρηματοδοτούνται αυτές οι εταιρείες και αν είναι ανεξάρτητες, αν και θα έπρεπε να είναι, που θα έπρεπε να είναι ανεξάρτητες, αν είναι ανεξάρτητες. Υπάρχουν δεκάδες συμβάσεις με το δημόσιο κύριε Παπουτσή που εκατομμυρίων ευρώ, οποίο χρηματοδοτούνται όλες αυτές οι μεγάλες δημοσκοπικές εταιρείες. 8 εταιρείες είναι οι πιο διάσημες, οι οποίες είναι η ALCO, η GPO, η Kappa Research, η MARC, η Μέτρων Ανάλυσης και η MIRB. Όλες αυτές οι εταιρείες χρηματοδοτούνται από το δημόσιο για να βγάλουν κάποιο αποτέλεσμα μετά από σχετικές έρευνες, που είναι κρυφές αυτές οι έρευνες και παραμένουν κρυφές, δηλαδή δεν υπάρχει ποτέ έλεγχος από κάποιο φορέα, δηλαδή να ελεγχθούν. Άρα βλέπουμε δηλαδή πάντα μια πελατειακή συνεργασία εταιριών δημοσκοπήσεων εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ με έναν εξέλεκτο πολιτικό κομματικό σύστημα. Όπως αυτό που ανέδειξε και η ευρωπαϊκή μέτρηση που ανέφερα εγώ στην αρχή, όπου το 71% έδινε ότι δεν εμπιστεύεται τον Κυριάκο Μητσοτάκη, την ίδια στιγμή εδώ δίνανε πάνω από 15% ότι προηγείται ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ψεύτηκε λοιπόν η δημοσκόπηση. Σίγουρα όταν βλέπουν όλες οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει και οι τωρινές και ανέκαθεν, όταν βρίσκονται με την πλάτη στο τοίχο, τότε χρησιμοποιούν τους μηχανισμούς των ΜΜΕ, δηλώνοντας ψεύτικες δημοσκοπήσεις και ότι όλα δηλαδή βαίνουν καλώς. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ένα μέσο προπαγάνδας και χειραγώγησης ουσιαστικά και όσον αφορά την πρόθεση ψήφου. Ας δούμε όμως ότι οι εταιρείες αυτές έχουν και το exit poll που λέγεται, έτσι, και έχει να κάνει με τα αποτελέσματα, όπου κρίνονται από τα εκλογικά. Πριν κλείσουν οι κάλπες έχουν άλλες μετρήσεις, όταν βγαίνουν από τις κάλπες έχουν άλλες μετρήσεις. Κατά πόσο λοιπόν μπορεί να πούμε ότι είναι αληθινές αυτές οι μετρήσεις που δίνουν στα μέσα και εμείς τις ακούμε σαν... Κύριε Παπουτσή, έχουν αναρωτηθεί και εγώ προσωπικά και πολλοί Έλληνες πολίτες πώς είναι δυνατόν να βγαίνουν αποτελέσματα πριν κλείσουν οι κάλπες. Αυτό είναι κάτι το οξύμορο, δηλαδή να βγαίνουν αποτελέσματα χωρίς να με μια μέτρηση δηλαδή της κάποιας δημοσκοπικής εταιρείας και στο τέλος να πηγαίνουμε και στην καταμέτρηση που τελικά είναι ένα άλλο κεφάλαιο
που δεν καταμετρούνται, δηλαδή από μια ιδιωτική εταιρεία καταμετρούνται οι ψήφοι, για να βλέπουμε να έχουμε το αποτέλεσμα πριν κλείσουν οι κάλπες. Δηλαδή να βγαίνουν και οι διάφοροι αναλυτές των κομματικών αυτών καθεστωτικών μέσων και να μας αναγγέλνουν το αποτέλεσμα. Αυτό είναι κάτι το αναλυθές, πιστεύω, και κάτι το πρωτόγνωρο, και αυτό συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Είναι καινοτομία δικιά μας, θα συμφωνήσουμε. Καινοτομία σε όλα. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, πριν δύσει καλά-καλά ο ήλιος, πριν κλείσουν καλά-καλά οι κάλπες, να πανηγυρίζει υποτίθεται το πρώτο κόμμα, ενώ γνωρίζουμε ότι δεν έχει γίνει, δεν είναι δυνατόν να γίνει η καταμέτρηση των ψήφων. Άρα η πρόθεση που μας δίνουν από πριν είναι αυτή που μας δίνουν για το τελικό μου γιατί. Έχουμε δηλαδή μια συνεργασία της, από τις εταιρείες αυτές και από την εταιρεία που μετράει τους ψήφους, λέτε. Εγώ δεν το λέω, αλλά έτσι μπορεί ο κάθε πολίτης αν το σκεφτεί ότι υπάρχει κάποια συνεργασία, γιατί όλες αυτές οι εταιρείες έχουν κάποια ωφέλη οικονομικά. Γίνεται μια συνεργασία δηλαδή κεφαλαίων που χρηματοδοτούνται όλες αυτές τις εταιρείες και φυσικά βγάζουν τα ανάλογα αποτελέσματα που θα θέλουν. Λογικό δεν είναι. Μα ποιος είναι αυτός που δίνει την εντολή για να γίνει μια δημοσκόπηση? Παραδείγματος χάρη, αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως είπαμε πριν, ο Αλέξης ο Τσίπρας είναι μπροστά ή πίσω. Ποιος προηγείται για τη θέση του Πρωθυπουργού, ποιος το παραγγέλνει αυτό? Είπαμε κύριε Παπουτσί, όταν βλέπουν τα σκούρα και έρχονται με την πλάτη στον τοίχο, δηλαδή υπάρχουν προβλήματα και αρχίζουν να χάνουν μονάδες, τότε βρίσκουν αυτές τις δημοσκοπικές εταιρείες, τις χρηματοδοτούν με τεράστια ποσά για να βγάλουν το. Γιατί δεν βλέπουν ποτέ να έχουν ελεγχθεί αυτές. Καμιά εταιρεία από αυτές δεν έχει ελεγχθεί. Από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Δεν έχει γίνει κάποιος έλεγχος ποτέ να δούμε αν αυτά που παράγουν δηλαδή και αναρτούν αν είναι πραγματικά. Είναι κρυφές δημοσιοποιήσεις αυτές πάντα. Αυτές οι εταιρείες είναι ιδιωτικές, δεν είναι αυτές οι εταιρείες? Σωστά, ιδιωτικές εταιρείες είναι. Όπου κατά παραγγελία μπορεί να κάνει κάποιος έτοιμα για μια δημοσκόπηση. Και μιλάμε για πολλά χιλιάδες, εκατοντάδες ευρώ έχουν. Δηλαδή κάθε εταιρεία, να τρέξουμε και σε κάποιες άλλες εκπομπές, θα δούμε και αναλύσουμε την κάθε εταιρεία αυτές. Μιλάμε για μεγάλα ποσά που έχουν απορροφήσει. Έχουν απορροφήσει. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, κατά τη γνώμη τη δική σας, είναι μέσω χειραγώγησης τελικά αυτή η διαδικασία και προπαγάνδας? Είναι μέσω χειραγώγησης και βλέπουμε από το 2016 μια άλλη καινοτομία που έχουν κάνει, είναι να βγάζουν, να προφητεύουν δηλαδή, να λένε κάτι δηλαδή το οποίο θα γίνει και προβάλλουν ένα πρόσωπο. Mm-hmm. Ότι αυτό θα γίνει μέσω αυτού το κομμάτι. Είναι μια Επίσης προειδεία, τι χειραγώγηση, είναι δηλαδή, προφύτευση, ναι, φυτεύουμε το σπο, προφύτευση. Είναι πάλι μια χειραγώγηση, κύριε Όπιση, δεν είναι μια χειραγώγηση όταν δείχνεις αυτά τα πράγματα, δηλαδή ότι θα γίνει, θα το κάνει ο επόμενος πρωθυπουργός που είναι έτοιμος, δηλαδή να κυβερνήσει λόγω του ποσοστού και με ψεύτικα ποσοστά, τα οποία ποτέ δεν μπορεί να ελέγξει κάποιος φορέας που ελέγχουν. Δεν έχει γίνει σε δεν έχει γίνει, ποτέ σαφώς. Δεν έχει. Θα ήθελα εδώ να κάνουμε μια μικρή παύση, να πάρουμε μια ανάσα και εμείς και οι φίλες και οι φίλοι που παρακολουθούν. Φίλες μου και φίλοι μου, παραμείνετε συγκεντρωνισμένοι για λίγα δευτερόλεπτα. Θα είμαστε και λίγο σε λίγο μαζί. Το ιερό Ελλάνιο κείμενο της ολικής ολότητας του Ελλάνιου Αξιακού Συστήματος των 33 Ελλάνιων Πρωτοκόλων Συνδυονόμων αποτελεί το απόλυτο, ύψιστο και μοναδικό δημιουργικό πλαίσιο δικαίου που ο δημιουργός του Αρτεμισόρας έγραψε, γείωσε και χάραξε προς όλους και για όλους. Μέσα από τις σελίδες του, ο αναγνώστης, ακολουθώντας τις ακριβείς αναλύσεις, διασπάσεις και συνθέσεις, θα ιχνηλατήσει και θα αντιληφθεί έννοιες που θα διευρύνουν σημαντικά το πεδίο της συνειδητότητάς του. Όλοι οι Ελληνάνθρωποι πρέπει να αποκτήσουν πλήρη γνώση του πανιερού Ελλάνιου Αξιακού Συστήματος για να γνωρίσουν όλες τις αλήθειες της ολότητας του ατόμου και να μάθουν με ακρίβεια τα πάντα για όλες τις ολότητες και πύλες που υπάρχουν μέσα στο Ελλάνιο Αξιακό μας Σύστημα. Παραγγείλε τώρα στα τηλέφωνα 216-898-10 και 690-9969-698 ή ηλεκτρονικά στο www.elaniou.gr.
www.κοσμοθέαση.com. Επανήλθαμε λοιπόν εδώ στην ελεύθερη συχνότητα του Web TV Ορφέας για να συνεχίσουμε με τον κύριο Αλέξανδρο Καζατζή το θέμα που έχουμε αναπτύξει, κύριε Καζατζή. Αν κάποιος προσπαθήσει να έρθει σε επαφή με αυτές τις δημοσκοπικές εταιρείες και να ψάξει να βρει το τι έλεγενέστε, είναι δεδομένο ότι δεν θα πάρει καμία απάντηση. Δεν ανταποκρίνονται αυτές οι εταιρείες και αν κάποιες ανταποκριθούν, σε παραπέμπουν στο ΣΕΔΕΑ, όπου είναι ένας κρατικός φορέας που ίσως έχει να κάνει και με τον έλεγχο που γίνεται από την ελληνική, από το ΕΣΟΛΟ που λέμε κτλ. Σωστά. Αλλά τι μπορεί να συμβαίνει γύρω από όλο αυτό, δηλαδή κρύβεται ουσιαστικά, τι μπορεί να κρύβεται κάποιος που λέει αλήθεια ή που έχει να δείξει στοιχεία. Προφανώς αυτή τα στοιχεία τους θα έχουν κρυμμένα. Εγώ προσωπικά βγάζοντας ένα συμπέρασμα ότι οι δημοσκοπήσεις που γίνονται και θα γίνουν δεν πρέπει να υπογράφονται από δημοσκοπικές εταιρείες. Θα πρέπει να τις υπογράφουν τα παραρτήματα τα κυβερνητικά. Άρα λοιπόν λέτε ευθύς εδώ ότι είναι παραρτήματα και αυτό φαίνεται ουσιαστικά από αυτή τη μικρή έρευνα που έχουμε κάνει και εμείς. Όταν βλέπεις δημοσκοπήσεις οι οποίες δεν αντιστοιχούν στα κοινωνικά δεδομένα της εποχής μας, δηλαδή έχουμε δει πολλές φορές που δεν ανταποκρίνονται σε αυτά και είναι σκόπιμα στημένες δημοσκοπήσεις για τα κυβερνητικά παραρτήματα, υπογεγραμμένες από τα κυβερνητικά παραρτήματα. Είναι εντεταλμένες από τα ίδια αυτά κομματικά στελέχη, όλες αυτές οι δημοσκοπικές εταιρείες ελέγχονται και χρηματοδοτούνται για προς όφελός τους. Άρα λοιπόν μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει αυτό που είπαμε στην αρχή, είναι ας πούμε ένα μέσο χειρακόκησης ουσιαστικά. Βέβαια θα μπορούσε κάποιος να πει ότι τελικά τα αποτελέσματα που μας δίνουν οι εταιρείες αυτές μας τα δίνουν μετά και στο κλείσιμο της κάλπης. Ότι να είδατε, είχε δίκιο. Αυτά που λέγανε βγήκαν εδώ, είναι ένα άλλο μαγείρεμα και πρέπει να κάνουμε μια άλλη εκπομπή πάνω σε αυτό το θέμα. Το κατά πόσο συγκρίνεται η Σίγουλα με αυτές, εμπλέκεται η Σίγουλα σε όλο αυτό το θα ήθελα να σας θυμίσω, κύριε Παπουτσί, τη μεγάλη έξαρση που γίνεται των δημοσκοπήσεων. Πότε γίνεται, προεκλογικά. Σαφώς. Μόλις πλησιάζουμε, δηλαδή γίνεται μια έξαρση δημοσκοπήσεων και τρελαίνουν όλο τον κόσμο. Δηλαδή. Mm-hmm. Εγώ βλέπω ότι είναι ένα στημένο παρασκήνιο, είτε είναι κυβέρνηση είτε αντιπολίτευση. Τα οποία παίζουν το παιχνίδι όλο αυτό εις βάρος του ελληνικού λαού να μπορούν να χειραγωγήσουν τον Έλληνα πολίτη ώστε κάθε φορά να μην χάνουν την πίτα γενικά την κυβερνητική της εξουσίας, είτε είναι ο ένας είτε ο άλλος, απλώς αλλάζουν τα ονόματα, είναι τα ίδια τα προσωπικά τους ονόματα, αλλάζουν μόνο το κόμμα, δηλαδή το οποίο είναι στην ουσία το ίδιο αποτέλεσμα. Βασικά παίζουν ρόλο, μετράνε το κομμάτι, ποιος θα πάρει το μεγαλύτερο κομμάτι, γιατί εδώ η πίτα κόβεται μετά από την εκλογική αναμέτρηση, οπότε όλοι κοιτάνε να πάρουν το μεγαλύτερο κομμάτι. Και μιλάμε, ρίχνουμε και στα αποκόμματα, δηλαδή τα συμπληρώματα αυτά που συμπληρώνουν, ότι εμείς δεν συμπληρώνουμε τώρα να βγούμε με το ποσοστό αυτό, παίρνουμε και ένα αποκόμμα, ένα μικρό κόμμα, το βάζουμε αυτό, του ρίχνουμε και αυτό ένα ποσοστό, τα οποία αυτά ποσοστά, κύριε Παπουτσί, δεν έχουν ελεγχθεί ποτέ, γιατί εκεί που μετρούν και οι ψήφοι είναι μια εταιρεία ιδιωτική. Και εβραϊκή. Και εβραϊκή στο τέλος, εγκατακλείδη, γιατί κατέληξε από τον Βιονόπουλο στα χέρια των Εβραίων, σίγουρα. Παντού, κύριε Παπουτσί, όλοι αυτοί δεν έχω τίποτα με τους Εβραίους, τους απλούς ανθρώπους, αλλά έχω με αυτούς που είναι στοχευμένοι, αυτοί που έχουν πάρει την πατρίδα μας με δόλο, έχουν μπει σε όλα τα υπουργεία. Και όχι μόνο. Όχι μόνο, μην ξεχνάμε το ΚΙΣ, το Κεντρικό Ισραηλινό Συμβούλιο, το οποίο είναι αφορολόγητο στην Ελλάδα μας και άλλο σε κράτη. Στο διατάφτα, κύριε Αλέξανδρε Καζατζή, γελίων συνέλευση στο συγκεκριμένο θέμα με τις εταιρείες δημοσκοπήσεων στις ημέρες σας και όταν αναλάβετε εσείς τη διακυβέρνηση της χώρας, τι σκέφτεστε να κάνετε με αυτές τις εταιρείες? Θα τις μαλώσετε, θα βρείτε άκρη, έχετε δηλαδή? Πάντως το αυτάκι θα τους τραβήξουμε, κύριε Παπουτσί. Οι επιτροπές που θα έχουμε, οι ειδικές επιτροπές που θα είναι από πραγματικούς Έλληνες για Έλληνες, θα ελέγξουν τα πάντα. Και το βασικό είναι ότι στις επόμενες εκλογές που θα έρθουν, προσπαθούμε και πιστεύω να το επιτύχουμε, το έχουμε επιτύχει ήδη, να έχουμε σε όλα τα εκλογικά τμήματα αντιπροσώπους,
για να καταμετρήσουμε τις ψήφους μας. Γιατί όταν βλέπουμε ότι υπάρχει μια ιδιωτική εταιρεία που θα μετρήσει, είναι διαφορετικά να έχω ένα αντιπρόσωπο δικό μου της Ελλήνων Συνέλευσης που θα κάνουμε καλό και στα άλλα κόμματα. Έτσι, θα ξέρουν και άλλοι τι έχουν πάρει. Όχι οι κομματικοί παράγοντες, οι βουλευτές τους αυτοί, αλλά οι πολίτες αυτοί που πιστεύουν σε αυτούς τόσα χρόνια και τους εξαπατούν και τους παίρνουν την ψήφο. Θα ξέρουν και όλοι αυτοί αν τελικά όσοι ψηφίσαν και αν τι πήραν το κόμμα τους. Γι' αυτό η Ελλήνων Συνέλευσης είναι ένας τεράστιος ανθρωποκεντρικός οργανισμός που φέρει η πλατφόρμα της είναι με πραγματικούς Έλληνες πολίτες και είναι μεγάλη μας τιμή από εμείς απλοί πολίτες να έχουμε πάρει αυτή τη θέση και καλούμε όλους τους Έλληνες, συνέλληνες αδέλφια μας μπορεί να έρθουν να συστρατευτούν μαζί μας, να ψηφιστούν, να πάρουν και τη θέση που έχουμε εμείς. Γιατί η μέλημά μας είναι το όλον και ο ένας είναι για όλους και όλοι είναι για έναν. Άρα δηλαδή μέλημά μας είναι ότι με την ανάληψη της Ελλήνων Συνέλευσης θα ελεγχθούν τα πάντα. Όλες οι πλατφόρμες αυτές οι δημοσκοπικές, αν και αυτοί πιστεύω να έχουν φύγει όλοι αυτοί, δεν θα υπάρχουν, γιατί ξέρουν ότι θα υπάρξει μεγάλος έλεγχος και θα βγουν οι αλήθειες στον αέρα, γιατί θα σκαλίσουμε και ό,τι έχουν κάνει και μέχρι τώρα. Έτσι δεν θα πρέπει να είναι το... Το σωστό είναι αυτό. Το σωστό. Πρέπει να αποδοθούν... Ο Έλληνας πολίτης που τον έχω απέναντι και με βλέπει, του λέω την αλήθεια, ότι και αυτό θέλω να καταλάβει, ότι εδώ είμαστε για να ρίξουμε τα πάντα, το τι έχουν κάνει. Το τι θα κάνουμε εμείς μπορεί να το δει στις προγραμματικές μας δηλώσεις που είναι καταθετημένες στον Άριο Πάγο από το 2015. Και αυτό είναι το τεράστιο δηλαδή όπλο μας που ως Ελλήνων Συνέλευσης και ως κόμματα απέναντι οι οποίοι δεν έχουν τίποτα. Είναι σχελετωμένοι, προγραμματικές δηλώσεις δεν έχουν καταθέσει ποτέ σε μια ανώτατη δικαστική αρχή το τι θα κάνουν στην πατρίδα μας. Το τι θα δημιουργήσουν. Και απλά βγάζουν ένα πρόγραμμα ενίοτε, το οποίο μετά μας λένε ότι δεν ήταν δυνατόν να το εφαρμόσουν και δεν υπάρχει καμία επίπτωση. Και γι' αυτό δεν γίνεται αυτό. Τα οφείλω να ξαναπώ εδώ για μια φορά ότι αυτή η κίνηση που έχετε κάνει εσείς και ο φορέας σας να καταθέσετε τις προγραμματικές σας γλώσσες στον Άριο Πάγο είναι παγκόσμια καινοτομία, δεν έχει γίνει ποτέ και είναι κάτι που σας τιμά και που μας δίνει το δικαίωμα και εμείς να βλέπουμε ότι λέτε αλήθεια. Αυτό βέβαια θα αποδειχθεί κατόπιν εορτής, γιατί όπως λένε και στη χώρα μας, στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό. Αλλά να πω και κάτι τελευταίο, πως σαν καινοτομία οι κομματικοί μηχανισμοί έχουν και ασυλία αυτοί. Εμείς δεν έχουμε καμιά ασυλία. Και αυτή είναι μια καινοτομία που και αυτή είναι μέσα αναγράφεται από ό,τι έχω διαβάσει προγραμματικά. Εμείς δεν έχουμε αδέλφια, δεν έχουμε καμιά, Έλληνας αδέλφια μου, δεν έχουμε καμιά ασυλία από πουθενά. Εμείς ό,τι λέμε το δείχνουμε δηλαδή με στοιχεία, με αποδείξεις. Είναι όλα καταγεγραμμένα. Γι' αυτό είναι το ζητούμενο και από όλους. Κάτι που δεν συμβαίνει από ό,τι βλέπουμε και στο θέμα που ψάξαμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις. Είναι κλειστά τα γραφεία, είναι κλειστά τα συρτάρια, είναι κλειστά τα στόματα, ερμηνευτικά δεν μιλάει κανείς. Εσείς μας λέτε ότι όλα θα τα βγάλετε στο φως και εμείς σας δίνουμε το βήμα για να το κάνετε από εδώ, πριν από τις εκλογικές αναμετρήσεις και όχι μόνο. Η Ελλήνων Συνέλευση, κύριε Παπουτσή, δεν θα κάνει δημοσκοπήσεις για τον πολιτικό μας φορέα, δεν θα κάνουμε εμείς πολιτικές δημοσκοπήσεις ειδικά για το δικό μας φορέα. Οι δημοσκοπήσεις δικές μας είναι τα στοιχεία και οι αποδείξεις που είναι αλήθεια και είναι καταθετημένα στον Άριο Πάγο. Εκεί θα πρέπει να τρέξει ο κάθε Έλληνας πολίτης για να πάρει τη γνώση αυτή και μετά είναι όλα εύκολα για την επόμενη μέρα της ελευθερίας της πατρίδος μας. Μάλιστα. Εγώ οφείλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σε αυτή την εκπομπή και να ευχαριστήσω και όλους τους φίλους και φίλες που μας παρακολούθησαν και να ανανεώσω το ραντεβού για την επόμενη φορά. Μέχρι την επόμενη φορά λοιπόν να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.